Πρώτη φορά έρθει στο χωριό μας, έτσι. Ωραίο χωριό μας, άρεσε πολύ. Έχει πολύ πράσινο. Καθαρό. Πράσινο έχει και αυτό. Πράσινο. Αυτό είναι το άνω γαρέφι, μετά την γέφυρα που είστε. Το άνω είναι το κάτω γαρέφι. Αλλά έχουν μια κοινότητα, ένα σχολείο. Ένα φυσικά. Όλα τα σπίτια της αυλές, αν ρίξετε εδώ ματιά, το σχολείο, το γαρέφι, έχει πλατάνια φυσικά εδώ. Το κάτω γαρέφι δεν έχει, κατοικεύουν στο κάτω. Αλλά εδώ μόνο τους πιτρώσανε, από χρόνια πολλά. Ποιο είναι πιο παλιό, το κάτω ή το άνω, το άνω, το άνω γαρέφι. Είναι χωριό που είχε πριν τις πολέμες. Η εκκλησία μας η παλιά είναι από πού πήρε το όνομα, από τον καπετάν Γαρέφη, ο οποίος ήταν ήρωας του Μακεδονικού. Μακεδονικού αγώνα. Ναι. Καπετάν Γαρέφη. Είχαμε ένα συνάδελφο από τον Πλία. Ναι, το όνομα Γαρέφη. Και επειδή με τα χωράφια ασχολούνται, αλλά όχι πολύ παραγωγικά, ήταν. Μέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σας, γεια σας. Τι ωραίο μέρος είναι. Τέσσερα χρόνια είμαι εδώ, δεν το μας είχε ένα κοριτσάκι βουλγαράκι. Τι κάνουμε, καλώς ήρθατε. Εδώ δουλεύεις ένα κοντέρα. Εύη μου, πού είσαι, δικιά μου. Την κάμου. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Σε πήρα τηλέφωνο που μου είπε. Όχι το... Είναι στο μήνυμά σου. Θα το δω. Να το καλώ πάρα πολύ. Θα μη συμπηθείς. Θα το λες, δεν ξέρω. Ξέρω. Γεια σας. Από ό,τι βλέπω όντως είναι το τελευταίο χωριό, ε. Δεν έχει άλλο από εδώ. Όχι, είναι παράλληλα τα εικόνα. Παράλληλα. Από εδώ. Τέσσερα χρόνια είμαι εδώ. Πέτρο μας είχε ένα κοριτσάκι βουλγαράκι. Τι κάνουμε, καλώς ήρθατε. Εδώ δουλεύεις ένα κοντέρα. Εύη μου, πού είσαι, δικιά μου. Την κάμου. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Σε πήρα τηλέφωνο που μου είπε. Όχι το... Είναι στο μήνυμά σου. Θα το δω. Να το καλώ πάρα πολύ. Θα μη συμπηθείς. Θα το λες, δεν ξέρω. Ξέρω. Γεια σας. Είμαστε. Από ό,τι βλέπω όντως είναι το τελευταίο χωριό, ε. Δεν έχει άλλο από εδώ. Όχι, είναι παράλληλα τα εικόνα. Παράλληλα. Με την κτηνοτροφία. Η πρώτη καλλιέργεια, το εισόδημα είναι από την κτηνοτροφία. Και λουλούδια και δεκόρ. Πηγαίνετε πέρα ήσυχα. Κάναμε πρόβα σε τέσσερις χορούς παραδοσιακούς. Τα παιδιά μας θα χορέψουν στο τέλος και χορούς παραδοσιακούς. Το χωριό μας... Την ιστορία θα γυρνάς μας το λύσκο να κάναμε. Είχαμε συναντήσει αν θυμάστε αυτό το όνομα, Κωνσταντίνος Γαρέφης. Πάντα το χωριό αυτό το όνομα είχε και παλιά και τώρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη.
Ο σύνδεσμος των φίλων μαθητών ακριτικών χωριών σας χαιρετίζει με δύο λόγια μόνο. Είμαστε ένας σύνδεσμος που αποτελείται από 12 κυρίες που δουλεύουν ακούραστα, επισκεπτόμενες στα ακριτικά χωριά με σκοπό να καλλιεργηθεί το πνεύμα της αλληλεγγύης ανάμεσα στους μαθητάς των πόλεων με τους μαθητάς της Υπαίθρου. Μορφώνονται και τα παιδιά της πόλεως, όπως και εσείς παιδιά, με την ελληνική σκέψη. Διδάσκονται όπως και εσείς την υπέροχη ελληνική ιστορία. Τις αιρατές του Έλληνα, την ανδρεία του Έλληνα, τη φιλοπατρία, τη θρησκευτικότητα, το σεβασμό προς τους μεγαλυτέρους σας, τη σεμνότητα, την αγάπη προς τον πλησίο σας. Σας αγαπούμε και σας ευχαριστούμε για τη γιορτήλα που ετοιμάζετε. Τελειώνουμε και σας φύγουμε έναν-έναν όλο στο χέρι. Πριν από λίγες μέρες ήταν και η γιορτή της μητέρας. Συνδυάσαμε την επίσκεψή μας με το σκοπό να γιορτάσουμε και αυτό. Δύο ακόμα λόγια για αυτές. Μάνα, αγαπημένα μου παιδιά, είναι μία. Μάνα φωνάζουμε σε κάθε στενοχώρια. Μάνα φωνάζουμε σε κάθε χαρά. Μάνα εσένα θα αναζητούμε στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε που μας έφερε στον κόσμο. Χριστός Ανέστη παιδιά, χαρήκαμε πάρα πολύ. Σας δίνουμε ένα φιλί όλους, σεβασμό. Σε ένα χωριό που είχα πάει, όπου ήταν η κυρία Εύη, έγραφε στο σχολείο η κυρία Παπαβρά, στο σχολείο έγραφε από τους γονείς. Πες το. Άγγελε, να ζω φύγετε από και εκεί. Από, το, από την καλή φύγετε. Ζωή έμαθα από τους δασκάλους μου. Το είπε ο Μέγας Αλέξανδρος αυτό. Θα το θυμάστε. Προστάμε τη ζωή στη μάνα μας, τη μόρφωσή μας, την ανδρεία μας, την αρετή μας και προστάμε και στο Μέγα Αλέξανδρο. Και στους δασκάλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να, όπως είπε η πρόεδρός σας, επειδή ήταν η γιορτή της τις προάλλες, με τον πατέρα, βάλαμε και ένα πληματάκι για τον πατέρα. Σας ευχαριστώ. Κάθε μέρα με πολύ χαρά θα μπω, γιατί μέσα εδώ μαθαίνω την αλήθεια να ζητώ. Εδώ τα μάτια της ψυχής μου θα ανοίξουν προς το φως και θα νιώσω ότι είμαι με όλους φίλος και αδελφός. Τους δασκάλους μου θα να έχω πάντα αγάπη, σεβασμό, γιατί στρέφουνε το νου μου στο μεγάλο και καλό. Μικρές λίπες δεν λογιάζω προς τον πλούτο, που η ψυχή βρίσκει άφθονο εδώ μέσα, πλούτο άφθαρτο στη γη. Μπράβο. Έχω μια γλυκιά μανούλα που πολύ με αγαπά, νύχτα μέρα με φροντίζει και για μένα κάποια χτυπά. Σαν... Βοηθήστε καλή το παιδί. Μπράβο, ωραίο. Δεν πιεβούν. Τώρα στο Χριστούλη προσευχή. Σε παρακαλώ Χριστούλη. Μέσα από την καρδιά φύλαξε και αυτή τη μέρα όλα τα καλά παιδιά. Μπράβο. Χτυπήσω σε ένα τρέχνιστο λεπτό. Μεγάλη τη λατέζα με λαθάρα και καημό. Με ένα το φυσικό φυλάκι, κάθε κόλος πάει μακριά και είναι πιο ζεστή πολύ, θα γλυκά της αγκαλιά. Μου θα ανοίξει το σχολείο, θα λαχταρώ. Θέλω πλάι να είμαι, να φωτίζει την καρδιά και να νιώθω αδερφάκια του σχολείου με τα παιδιά. Σε βουνά και παραλίες, όλοι μας ευχαριστούμε τον καθαρό αέρα και τον ήλιο θα χαρούμε. Στην γαλάζια θάλασσα προσφέρει η Ελλάδα, θα κολλάσουμε τις δύο μπάνε ψάρι με βατάρι. Χωρίς έλεγχο και ψυχούλη, όλα τα παιδιά θα βγουν και θα βγουν. Αγαπώ! Και είχα γνωρίσει τον κύριο Γιάννη και την γυναίκα του. Μου είχε διαβάσει τότε ένα βήμα και λέω πού είναι αυτά τα πλήματά σου. Βεβαίως μου δεν τα διαβάσω. Και τώρα θα το διαβάσω από το βιβλίο που το έβγαλε, η κυρία Έρη. Σήμερα, εφόσον μιλήσαμε για τη μητέρα, θα είναι κρίμα να μην ευλογήσουμε την μία και μοναδική μητέρα, την Παναγία. Όλα μας. Αγία Μητέρα Παναγιά, έχεις τη δική σου αγκαλιά όλου του κόσμου τα παιδιά μακριά από κάθε κακοτοπιά. Αγία Μητέρα Παναγιά, προστάτεψε τα ορφανά. Δώστε ελπίδες και χαρά, όνειρα να έχουν ξανά. Ξέρω ότι μας αγαπάς και για τα λάθη μας πονάς.
Δώσ' μας γαλήνη στην ψυχή, στον κόσμο ειρήνη και στοργή. Άγια Μητέρα Παναγιά, συγγνώμη σου ζητάω και από τα βάθη της καρδιάς θερμά παρακαλάω. Δυνάμωσε την πίστη μας, σκλάβωσε το κορμί μας, λευτέρωσε τη σκέψη μας, μέρεψε την ψυχή μας. Ευχαριστώ. Ωραία. Ο κύριος Μπάμπης έκανε μια εκδήλωση εδώ με τα παιδάκια του χωριού. Έκανε ο κύριος Μπάμπης, οργάνωσε εδώ με στάθμο με τη συνεργασία σας. Μας κάνεις εδώ σήμερα να μας δείξει τα παιδάκια να χορέψουν και να χαρούμε όλοι μαζί. Και ευχαριστούμε που ήρθατε στο χωριό. Έχουμε και την παλιά εκκλησία που λέτε για τη Μάνα Παναγία. Το 1811 είναι χτισμένη στο πάνω το γαρέφι και γιορτάζουν το 15 Αύγουστο το πανηγύρι του χωριού. Άμα μεγάλο θέλετε, μπορούμε να πάμε και να τη δούμε. Θα πιούμε και άλλο καφέ. Άμα θέλετε, μετά από την εκκλήρωση εδώ, θα πάμε και άλλο καφέ πάνω στην Λαμπή. Είναι, θα πάμε, πάμε στο... Η παλιά την εκκλησία. Ήταν και σχολείο εκεί παλιά. Πηγαίνει το λεωφορείο. Δεν πηγαίνει. Θα πει δύο κουβέντες στους φιλοξενούμενους. Μέσα. Μπορεί να μας προλάβει. Είτε από το σπίτι. Ανα... Μια επίσκεψη στην πόλη μας για τα ψηφιακά. Ναι. Μπορώ να σας το δώσω εσάς. Ναι, βεβαίως. Είναι μικρό το ποσό. Όσο είναι, για μας είναι μεγάλο. Στην εποχή μας είναι με πολύ αγάπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλή σας διάθεση. Θα σας θυμόμαστε πάντα. Σας και να ξαναρθείτε. Σας περιμένουμε και άλλη χρονιά σας να έρθείτε. Σας έχουμε φέρει το εγκυκλοπαιδικό λεξικό του Μπαρμπιγιώτη. Α, ευχαριστούμε πολύ. Είναι... Πού τα βάλατε τα βιβλία? Ναι, τα βιβλία. Έχουμε φέρει παιδικά βιβλία. Ναι. Έχουμε φέρει μία σειρά από βιβλία πολυτονικά, αλλά που αναφέρονται στους μεγάλους φιλοσόφους και ναι, δώρα για όλα τα παιδάκια. Πολύ ωραία. Τα παιδάκια θέλουμε να τα δώσουμε πάρα εμείς. Πολύ. Θα τα δώσετε οι ίδιοι, βέβαια. Να πούμε και τα ποίηματα της Εύκης. Να πείτε και τα ποίηματα και, και τα βράδια βιβλία. Thank you.
Λεβέντικο. Που σας στέλνει άλλα παιδάκια από την πόλη. Εντάξει. Ωραία. Έλα, έλα, νάρκια. Μπράβο, θα τα πω εγώ. Έλα, Θοδωρή. Θοδωρή, έλα. Να ακούω ονόματα, να ακούω ονόματα. Θοδωρή, έλα. Ω, και μια κούκλα. Πώς τα λένε, ε? Α, Χρυσό μου. Και εμένα με λένε Ευαγγελία. Στο σχολείο μας δύο παιδιά και άλλα δύο στο νηπιαγωγείο. Συνολικά είναι πολύτεκνος, έχει έξι παιδιά. Δύο πανεπιστήμιο, δύο δημοτικό και δύο, ένα νηπιαγωγείο και ένα παιδικό. Εκ μέρους του συλλόγου σας καλωσορίζουμε. Είναι τιμή που μας, μεγάλη τιμή είναι που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Τέτοια πράγματα νομίζω ότι κάνουν καλό στο χωριό, ειδικά στη παραμεθόριο περιοχή. Το χωριό όμως, όπως είπε και ο κύριος Μπάβης, είναι ένα από τα ηρωικά χωριά που πρόσφεραν και αίμα και δόξα στην Ελλάδα, στο μακεδονικό αγώνα και στους μετέπειτα αγώνες Μικράς Ασίας, του πρώτου παγκοσμίου και του δεύτερου παγκόσμιου. Θέλουμε τη στήριξη από την πολιτεία, δεν την έχουμε, αλλά εκ μέρους κάποιων συλλόγων όπως είστε εσείς, καλά είναι να μας βοηθήσει όχι μονάχα σαν χωριό, αλλά και ιδιαίτερα τα παιδάκια. Και
Και πάλι σας ευχαριστώ και εύχομαι να ξανασυναντηθούμε. Φαντάς μόνο αυτό το χρειάζομαι. Μόνιμα ή μια φορά. Κάνεις μια φωτογραφία και το φαντάς. Θέλει συνέχεια να... Α, φωτογραφίες να βγάλω. Φωτογραφίες βγάζει αυτό. Τα δίνω. Πείτε μου λίγο, αυτό φωτογραφίες βγάζει. Φωτογραφίες ναι, βγάζει φωτογραφίες από εκεί. Βγάζει. Βγάζει. Λοιπόν. Άρα κορίτσια, πήραν όλα, οκ. Πήγαινε με τις μπάλες από μπροστά. Πήγαινε από μπροστά με τις μπάλες. Πήγε λίγο πιο πίσω, Δημήτρη. Λίγο πιο πίσω με την μπάλα. Έλα κύριε Σαββίδη μας, άντε. Χαμόγελα, χαμόγελα. Έβγαλα αρκετές. Ευχαριστούμε πολύ.